Καλησπέρα και πάλι με ένα ακόμα βίντεο. Αυτή τη φορά θα δούμε λίγο αναλυτικότερα πώς είναι σε καθημερινή χρήση το νέο Note 10 της Xiaomi, και αυτό επειδή η συσκευή έχει δημιουργήσει ένα θέμα συζήτησης γύρω από την επιλογή του υπεξεργαστή στο εσωτερικό της και συγκεκριμένα το Snapdragon 730G της Qualcomm αντί για το Snapdragon 855 που είναι σημαντικά ισχυρότερος και που η εταιρεία έχει χρησιμοποιήσει σε αρκετές συσκευές της στο παρελθόν, όπως το Mi 9, το Mi 9 Tough Pro. Και θα δούμε λίγο εκτός από τα τεχνικά χαρακτηριστικά και πώς είναι στην πράξη, πώς αντιδρά το Note 10 σε κάθε τι που του ζητάμε να κάνει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, να δούμε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες. 8 πυρήνες επεξεργασίας, 6 από αυτούς είναι Cryo 470 Silver σύμφωνα με την Qualcomm, που είναι ουσιαστικά μια ελάχιστα τροποποιημένη έκδοση των α55 πυρήνων της ARM, και 2 Cryo 470 Gold στα 2,2 GHz, οι οποίοι είναι αντίστοιχα 2 ελάχιστα τροποποιημένοι πυρήνες επεξεργασίας α76 της ARM. Στην περίπτωση του Note 10 συνδυάζονται με 6 GB μνήμης RAM στην έκδοση με αντίστοιχα 128 GB αποθηκευτικού χώρου που θα έρθει επίσημα στη χώρα μας. Ο Snapdragon 730G, το G μάλλον στην ονομασία του, δηλώνει μια μικρή διαφορά στη συχνότητα που λειτουργεί η κάρτα γραφικών του, προκειμένου οι επιδόσεις που προσφέρει να είναι λίγο καλύτερες σε σύγκριση με όσες συσκευές υπάρχουν που χρησιμοποιούν τον απλό σε εισαγωγικά Snapdragon 730. Λοιπόν, πριν δούμε κάποια benchmarks, να ξεκινήσουμε με το να τερματίσουμε όλες τις εφαρμογές που τρέχουν και να δοκιμάσουμε να ανοίξουμε κάποιες από αυτές ξανά και να δούμε πόσο γρήγορα αντιδρά το Note 10. Βλέπουμε εδώ, αρχικά έχουμε ανοίξει τη συλλογή και δοκιμάζουμε να ανοίξουμε μια φωτογραφία. Προφανώς η ρυθμίση της συσκευής είναι μια σχετικά εύκολη εφαρμογή. Η μουσική και αυτή με τη σειρά της είναι πολύ εύκολο να την ανοίξει. Η εφαρμογή της ασφάλειας χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο όπως βλέπουμε, αλλά παρόλα αυτά και αυτή με τη σειρά της ξεκινά ιδιαίτερα γρήγορα, και σε κάποιες λίγο πιο συνηθισμένες εφαρμογές όπως αυτή του YouTube, που και αυτή με τη σειρά της βλέπουμε ότι ξεκινάει εντυπωσιακά γρήγορα, το Google Drive αλλά και οι χάρτες της Google, και αυτή σαν εφαρμογή χρειάζεται λίγο χρόνο αλλά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από την ταχύτητα που υπάρχει στο δίκτυο που βρισκόμαστε για να ξεκινήσει η εφαρμογή και να ενημερώσει το περιεχόμενό της. Και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο συνεχίζουμε και με άλλες εφαρμογές όπως το Play Store και κάποιες από τις προεγκατεστημένες εφαρμογές που έχει η εταιρεία στο Note 10, η αριθμομηχανή, τώρα το κομπιουτεράκι, θα ήταν περίεργο να μην δουλεύει αρκετά γρήγορα. Προφανώς δεν έχει κάποιο πρόβλημα η συσκευή. Το ραδιόφωνο εννοείται ότι χρειάζεται τα ακουστικά για να λειτουργήσει. Το ρολόι από την πλευρά του, και αυτό μια πάρα πολύ απλή εφαρμογή. Ας βρούμε λοιπόν κάτι λίγο πιο απαιτητικό, όπως το Snapseed για την επεξεργασία μιας φωτογραφίας. Να δοκιμάσουμε να ανοίξουμε μια φωτογραφία και να του ζητήσουμε να εφαρμόσει ένα εφέ για να δούμε πόση ώρα χρειάζεται για να το κάνει. Στη συνέχεια μπορούμε να κάνουμε εξαγωγή της φωτογραφίας για να δούμε και πόση ώρα χρειάζεται για να δημιουργήσει το αρχείο. Βλέπουμε ότι όλη η διαδικασία ολοκληρώνεται εντυπωσιακά γρήγορα και σε καμία περίπτωση το Note 10 δεν δυσκολεύεται να κάνει αυτό που του ζητήσαμε. Τώρα, να δούμε λίγο και τα αποτελέσματα που πετυχαίνει σε κάποια γνωστά benchmarks όπως το Geekbench, που μετράει αποκλειστικά την επεξεργαστική ισχύ μιας συσκευής. Βλέπουμε ότι το single core και το multi core test στο Geekbench 5, το οποίο είναι σημαντικά διαφορετικό στη βαθμολογία του, είναι 545 και 1727 αντίστοιχα, score το οποίο θα δούμε εδώ ότι είναι λίγο υψηλότερο από αυτό που πετυχαίνουν οι συσκευές με το Snapdragon 845 της Qualcomm στο εσωτερικό τους. Στο single core test είναι ελάχιστα πιο γρήγορος κάθε ένας από τους δύο α76, γιατί στο συγκεκριμένο test χρησιμοποιείται πάντα ο ισχυρότερος πυρήνας επεξεργασίας που έχει μία συσκευή. Και αν πάμε όμως και στο multi core test, όπου το Note 10 χρησιμοποιεί τους δύο α76 και τους 6 α55 που έχει στο εσωτερικό του, θα δούμε ότι το score 1727 είναι αντίστοιχα το ίδιο γρήγορο με αυτό που πετυχαίνουν κάποιες συσκευές με το Snapdragon 845 στο εσωτερικό τους. Παρόλα αυτά υπάρχουν και κάποιες άλλες με αυτό τον επεξεργαστή και κάποιους άλλους λίγο παλαιότερους, μάλλον της ίδιας εποχής, που πετυχαίνουν αρκετά χαμηλότερο σκορ. Προφανώς και σε άμεση σύγκριση με τον Snapdragon 855 σε συσκευές όπως το OnePlus 7 Pro και το Mi 9 της Xiaomi υπάρχει μια διαφορά σε επιδόσεις, διαφορά όμως που παρότι είναι αισθητή, όπως βλέπουμε σε ό,τι έχουμε ζητήσει από τη συσκευή να κάνει μέχρι σήμερα, δεν μπορούμε να την καταλάβουμε σε καθημερινή χρήση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον τομέα γραφικών, εδώ η διαφορά είναι μεγαλύτερη.
η κάρτα, η Adreno 618 του Snapdragon 730G είναι λιγότερο ισχυρή από αυτή του Snapdragon 855 αλλά και από αυτή του Snapdragon 845 και αυτό φαίνεται και στα αποτελέσματα που πετυχαίνει το Note 10 σε κάποια συγκεκριμένα benchmarks αλλά και από τον τρόπο που παίζει κάποια παιχνίδια από αυτά που είναι διαθέσιμα στο Play Store. Προφανώς, από τη στιγμή που η συσκευή έρχεται με μια 1080p οθόνη, ουσιαστικά 2340x1080 pixels είναι η ανάλυση της, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία να παίξει ακόμα και αυτά τα παιχνίδια και είναι ιδιαίτερα θετικό το ότι ο Snapdragon 730 έχει και αισθητά χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, με αποτέλεσμα και στο gaming αλλά και σε καθημερινή χρήση η απόδοσή του να συνοδεύεται από αρκετά καλή απόδοση στην μπαταρία. Να συνεχίσουμε, να ανοίξουμε μερικές εφαρμογές, να δούμε το χρόνο που χρειάζεται για να τις ανοίξει το Note 10. Κάποιες από αυτές τουλάχιστον που έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει και δεν μας ζητάει κάποια συγκεκριμένη άδεια. Έχει και κάποια παιχνίδια που είναι εγκατεστημένα, δεν έχει κάποια σημασία να τα δούμε αυτή τη στιγμή. Και φυσικά εφαρμογές όπως το Netflix, η οποία δεν θεωρείται ιδιαίτερα απλή εφαρμογή. Ο χρόνος όμως που χρειάζεται για να ξεκινήσει τη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά τη διαδικασία σύνδεσης της εφαρμογής με το δίκτυο και όχι το χρόνο που χρειάζεται το Note 10 για να την ξεκινήσει. Λοιπόν, πάμε άλλη μια φορά να κλείσουμε όλες τις εφαρμογές που τρέχουν και να ξεκινήσουμε από τη συλλογή, να δοκιμάσουμε να ανοίξουμε μια φωτογραφία. Αφήνουμε τη συλλογή ανοιχτή, προχωράμε στις ρυθμίσεις που όπως είπαμε δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Η εφαρμογή της μουσικής που αυτή τη στιγμή δεν την έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει και δεν έχει και κάποιο τραγούδι στη μνήμη του το Note 10, να πάμε στην εφαρμογή του YouTube, η οποία και αυτή με τη σειρά της ξεκινάει όπως είπαμε αρκετά γρήγορα, το Google Maps που χρειάζεται λίγο χρόνο για να φορτώσει το χάρτη αλλά στη συνέχεια ξεκινάει πολύ γρήγορα και αυτή και όλες οι υπόλοιπες εφαρμογές της Google που αντιδρούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Η εφαρμογή της ασφάλειας ελέγχει το σύνολο της συσκευής. Αυτή η διαδικασία προφανώς χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά και εδώ βλέπουμε ότι όλα εκτελούνται με χαρακτηριστική άνεση και χωρίς ποτέ. Μας έμεινε το ραδιόφωνο ανοιχτό, καλύτερα να το κλείσουμε. Λοιπόν, και χωρίς ποτέ να δυσκολευτεί να κάνει αυτό που του ζητάμε το Note 10. Λοιπόν, αυτό είναι το νόημα του συγκεκριμένου βίντεο. Θέλαμε απλά να δείξουμε ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει λόγος να ανησυχεί κανείς για τις επιδόσεις της συσκευής και πριν κλείσουμε να δείξουμε και λίγο στην πράξη, αν και το έχουμε δείξει και σε ξεχωριστό βίντεο, πόσο δυσκολεύεται να λειτουργήσει ειδικά τη βασική κάμερα των 108 MP. Βλέπουμε ότι κάποιες φορές όταν έχουμε ώρα να ανοίξουμε την εφαρμογή της κάμερας και αυτή έχει κλείσει αυτόματα, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση μέχρι να ξεκινήσει. Στη συνέχεια, όταν βγάζουμε μια φωτογραφία, αν δοκιμάσουμε να τη δούμε αμέσως, βλέπουμε ότι χρειάζεται λίγος χρόνος για την επεξεργασία της. Όμως, με δεδομένο πάντα ότι μιλάμε για μια κάμερα των 108 MP που συνδυάζει την υψηλή της ανάλυση και παράγει φωτογραφίες στο 1 τέταρτο, δηλαδή στα 27 MP, ο χρόνος αυτός που χρειάζεται για να βγάλουμε μια φωτογραφία, να περιμένουμε να την επεξεργαστεί και να την αποθηκεύσει η συσκευή, δεν είναι σε καμία περίπτωση υπερβολικός. Θα θέλαμε να μπορούμε να αλλάξουμε από τη μία κάμερα στην άλλη λίγο πιο γρήγορα. Θα θέλαμε, ειδικά όταν βγάλουμε μια φωτογραφία, να μπορούμε να αλλάξουμε κάμερα αμέσως, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουμε. Μικρές λεπτομέρειες όμως που σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια συσκευή ουσιαστικά της μεσαίας κατηγορίας με 5 πολύ καλές κάμερες στο πίσω μέρος του και έναν επεξεργαστή που δεν είναι κορυφαίος αλλά παρόλα αυτά είναι σαφώς πάνω από το μέσο όρο. Αυτά που είμαστε στο συγκεκριμένο βίντεο και φυσικά θα τα ξαναπούμε πάλι πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια!